international audience from Italy and Colombia. This is right now. So should they speak in English? No, ελληνικά πρώτα. Okay. Mm-hmm. Ωραία. Πες μας λίγο από το, για την υπόθεση αυτής της ταινίας. Mm-hmm. Πώς το έγραψες αυτό το σενάριο, ο τίτλος, περίπου τι εννοεί. Ωραία. Ρε, όλα αυτά. Λοιπόν, ο τίτλος, το ΑΘΑΜΕ, είναι ουσιαστικά ένα τελετουργικό μαχαίρι που χρησιμοποιείται στην, ας πούμε, θρησκεία, ας πούμε, στην, υπάρχει στο τελετουργικά των μαγισσών των Wicca. Και ουσιαστικά πρόκειται για ένα δίκοπο μαχαίρι και αυτό αντιστοιχίζεται, ας πούμε, και με τη μητρότητα και με την εγκυμοσύνη, η οποία και αυτή απεικονίζεται, ας πούμε, σαν ένα δίκοπο μαχαίρι. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει, ας πούμε, το ότι η μητέρα, ας πούμε, η Άγγιους χάνει τη μνήμη της, είναι μια πολύ, ας πούμε, τραβηγμένη έκδοση από ένα φαινόμενο που γίνεται, ας πούμε, και στην πραγματικότητα, ας πούμε, σε πολλές γυναίκες στην εγκυμοσύνη, ας πούμε, παρατηρείται ότι το μυαλό αρχίζει και λειτουργεί λίγο πιο αποσπασματικά, κάπως δημιουργούνται κάποια τέτοια προβλήματα, ας πούμε, που η εγκυμοσύνη έχει δημιουργήσει προβλήματα υγείας, ας πούμε, στη μητέρα. Και έχουμε από την άλλη πλευρά, ας πούμε, μια γυναίκα που θέλει οπωσδήποτε να γίνει, είναι κάτι που θέλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και νιώθει ότι ενδεχομένως η αδελφή της, ας πούμε, που θέλει, ας πούμε, να έχει δηλώσει ευθέως ότι θέλει να χάσει το παιδί της, είναι ευχάριστη γι' αυτό παρόλα τα προβλήματα. Και βλέπουμε, ας πούμε, στο τέλος ότι κάνοντας αυτή την διαδικασία, ας πούμε, ουσιαστικά για να της κλέψει το παιδί, έχει πετύχει το όνειρό της και παρόλο που έχει και αυτή, ας πούμε, τις αρνητικές συνέπειες, είναι και αυτή, είναι ουσιαστικά χαρούμενη για αυτό που γίνεται. Επειδή, ας πούμε, στο τέλος είναι χαρούμενη, χαμογελάει. Και αντίστοιχα και η κοπέλα που ήταν έγκυος πριν, αν και έχει χάσει το παιδί της και αισθάνεται ότι έχει χάσει ένα κομμάτι του εαυτού της, παρόλο που υπήρχε, ας πούμε, και που της είχε ουσιαστικά καταστρέψει τη ζωή. Οπότε ήθελα να το παρουσιάσω σαν ένα δίκοπο μαχαίρι, ότι είναι μια κατάσταση με θετικά και αρνητικά, τα οποία μπορεί και να συνυπάρχουν εντός του ίδιου ατόμου, ας πούμε. Εσύ πώς ταυτίστηκες με αυτό το θέμα? Είχες ακούσει κάποιες παρόμοιες ιστορίες? Γιατί δεν το έχεις βιώσει, φαντάζομαι. Όχι. Όχι. Από ιστορίες που έχω ακούσει από φίλες και γνωστές γυναίκες που, ας πούμε, για το πώς αντιμετώπισαν τις δικές τους εγκυμοσύνες, τι προβλήματα αντιμετώπισαν σε αυτό, πώς ανταπεξήλθε σε προβλήματα. Και σε είχε εντυπωσιάσει αυτό και θέλεις να το κάνεις ταινία, σαν έπνευση. Ακριβώς, ναι. Πολύ ωραία. Πώς το, εκτός από τη μία πρωταγωνίστρια που την είδαμε και στο άλλο και είναι να κοιμάται μαζί σου, στην γυναίκα σου, η άλλη έκανες casting για το δεύτερο άτομο. Την είχα δει σε μια άλλη παράσταση που είχε παίξει στο Γλάρο του Τσέχοφ και μου είχε αρέσει πολύ το πώς είχε παίξει. Πίστεψε ότι είναι κατάλληλη στο ρόλο, για οπότε της έστειλα μήνυμα στο Facebook, ας πούμε, αν θέλει να συμμετάσχει. Οπότε βρεθήκαμε, της διάβαζε το σενάριο, της άρεσε πολύ και είπαμε και θέλησε να συνεργαστεί μαζί μας. Okay. Ωραία. Ετοιμάζεις κάτι άλλο, Δημήτρη? Δικό σου, μεγάλου μήκους, τι άλλο κάνεις? Τώρα από μεγάλου μήκους σε ταινία, έχω ένα σενάριο για μεγάλου μήκους ταινία το οποίο θα ήθελα να γυρίσω, που ουσιαστικά είναι για ένα ψυχολογικό θρίλερ που εκτελήσεται στην περίοδο της Χούντας ουσιαστικά, το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να βγει πολύ, να απεικονίσει αποτελεσματικά αυτή την εποχή και να πει και μια ιστορία για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι σε αυτά τα χρόνια. Υπάρχει μια ιστορική έρευνα πίσω από αυτό και προσπαθώ να το ξεκινήσω. Καλή επιτυχία. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό για τον Δημήτρη για αυτή την ταινία? Όχι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε τις επόμενες.